Σάββατο 2 Απριλίου είναι το Eco News με την περιβαλλοντική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Η είδηση που ακολουθεί αφορά όσους έχουν αυθαίρετο σε δάσος. Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την κύρωση των δασικών χαρτών. Ο στόχος του Υπουργείου είναι ιδιαιτέρως φιλόδοξος για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το 2019. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα μόνο το 1% των δασικών εκτάσεων έχει καταγραφεί, υπάρχει πολλής δρόμος και κυρίως θα κατατεθούν αναρρύθμιτες ενστάσεις, αφού πολλοί οικισμοί, νόμιμοι, ημινόμιμοι και παράνομοι αναπτύσσονται μέσα σε δάση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η παράταση άλλη στο θέμα των δασικών χαρτών δεν σηκώνει, αφού το κτηματολόγιο είναι μνημονιακή υποχρέωση και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν και να κυρωθούν οι δασικοί χάρτες. Τι εστί δάσος, μια απλή ερώτηση που απαιτεί σύνθετη απάντηση, καθώς στην Ελλάδα η κατάσταση που διαμορφώθηκε με τη δημιουργία ολόκληρων οικισμών μέσα σε δασικές εκτάσεις περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ζήτημα. Τυπικά οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 25% της χώρας, όμως μόλις το 1% των δασών έχει αποτυπωθεί σε χάρτη. Επί σειρά δεκαετιών, κανείς υπουργός και καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε είτε να συγκρουστεί με συμφέροντα που ήθελαν τα δάση οικόπεδα, είτε δεν μπόρεσε να λύσει το γρίφο τι και πού είναι το δάσος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τώρα δηλώνει αποφασισμένο. Οι δασικοί χάρτες θεωρούνται καυτή πατάτα. Όλοι ξέραμε ότι η μακρόχρονη διαφθορά και διαπλοκή, στην οποία εθίστηκαν δυστυχώς και οι πολίτες ή αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν, οδήγησε σε καταστάσεις δύσκολες. Υπάρχουν αναρρύθμιτοι οικισμοί μέσα σε δασικές εκτάσεις με διαβαθμισμένο καθεστώς νομιμότητας ή παρανομίας. Το σχέδιο νόμου δεν προτίθεται να αντιμετωπίσει την ουσία του θέματος, αφού απλώς θα τους καταγράψει. Οι οικισμοί που έχουν επεκταθεί σε θύλακες δάσους θα αποτυπωθούν και θα χρωματιστούν με τρία χρώματα, ανάλογα με το πόσο νόμιμοι ή παράνομοι είναι. Με πορτοκαλί χρώμα θα χρωματιστούν οι οικισμοί για τους οποίους υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πώληση, όπως συμβαίνει με τη γλυφάδα. Και με αυτούς δεν θα ασχοληθούν πλέον οι δασικές υπηρεσίες. Κίτρινοι θα είναι οι οικισμοί πρώτου 1923. Και με πληθυσμό λιγότερο των 2.000 κατοίκων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν με έγκριση νομάρχη και χωρίς τη γνωμοδότηση της δασικής υπηρεσίας. Αυτοί στη συνέχεια θα ελεγχθούν από τη δασική υπηρεσία, εάν και εφόσον πατούν σε δάσος. Σε μια τρίτη κατηγορία θα μπαίνουν όσες περιπτώσεις είναι παντελώς αυθαίρετες. Ο νομοθετής του μέλλοντος λοιπόν θα αποφασίσει αν θα κατεδαφιστούν οι παράνομοι οικισμοί. Οι ενστάσεις μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, έργο που θα αναλάβει η δασική υπηρεσία, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά. Αν δεν κατατεθούν εγκαίρως, ο χάρτης θα κυρώνεται και τότε τίποτα δεν θα αλλάζει. Από το ρεπορτάζ αυτό κρατούμε ότι ο νομοθέτης του μέλλοντος θα αποφασίσει για την τύχη των αυθαίρετων οικισμών, των αυθαίρετων σπιτιών μέσα σε δάσος. Εδώ βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος να αναπτυχθεί και αρκετή διαπλοκή. Τώρα, η Παγκόσμια Κλιματική Συμφωνία στο Παρίσι υπήρξε καταλυτική, στέλνοντας σαφές μήνυμα και στους επενδυτές. Το κλίμα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε διαμορφωθεί αρκετά νωρίτερα, έτσι, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 2015 επενδύθηκαν 361 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ξεπερνώντας σημαντικά όλες τις άλλες πηγές ενέργειας μαζί, εκτοπίζοντας, και αυτό είναι το κυριότερο, τα ορυκτά καύσιμα. Εντυπωσιακά μεγάλες επενδύσεις έγιναν στην Νοτιοανατολική Ασία, όπου παραδοσιακά το κάρβουνο θριάμβευε. Η εποχή του κάρβουνου έχει παρέλθει. Ακόμη και οι ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα, που βάσισαν το οικονομικό του θαύμα στον άνθρακα, έκαναν τώρα στροφή. Η έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ενεργειακής στροφής που συντελείται παγκοσμίως. Μια στροφή που θα ήταν αδιανόητη πριν από μία δεκαετία. Το 2015 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί όχι μόνο για πρώτη χρονιά το ποσοστό της εγκατεστημένης ανανεώσιμης ενέργειας υπερεύει όλες τις άλλες μορφές ενέργειας αρθριστικά, αλλά και επειδή ο αναπτυσσόμενος κόσμος μέσα στο 2015 επένδυσε πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια για καθαρή ενέργεια. Η αγορά έλαβε τα μηνύματα από τους ηγέτες, οι οποίοι υποσχέθηκαν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον για την καθαρή ενέργεια. Έτσι αρχίζει να αναδύεται ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο, μακριά από τα ρηπογόνα ρηκτά καύσιμα, με μετρήσιμα ωφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον έχουν καταστεί οικονομικά προσιτές και δεν αντιμετωπίζονται ως αγαθό μόνο για τους πλούσιους. Στην Αφρικανική Ήπειρο, που πολλές περιοχές δεν έχουν καν εξηλεκτριστεί, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκτούν πρόσβαση στον ηλεκτρισμό. Στις αναπτυσσόμενες χώρες οι επενδύσεις ανανεώσιμες αυξήθηκαν κατά 19%, ενώ στον αναπτυγμένο κόσμο κατά μέσο όρο κατά 8%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν επίσης τις ανανεώσιμες επενδύσεις κατά 19%. Πτώση ωστόσο παρουσίασε η Ευρώπη κατά 21%, αφού οι ετήσιες επενδύσεις μειώθηκαν από 62 δισεκατομμύρια δολάρια σε 48,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κάθε τη πτώση ακόμη εμφανίζουν επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, κυρίως στον άνθρακα. Ωστόσο, όπως η έκθεση σημειώνει και παρά την εντυπωσιακή ετήσια άνοδο, υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος μέχρι την καθολική επικράτηση της καθαρής ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε δει την εικόνα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη χώρα μας, πόσο πίσω είμαστε και τον προβληματισμό και τις προοπτικές βεβαίως για την ανάπτυξή τους. Όμως, εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολύ σημαντικό είναι και η εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως επειδή στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι οι οποίοι βιώνουν ενεργειακή φτώχεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα έξοδα για ψύξη και θέρμανση αλλά και ηλεκτρισμό. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι μπορεί το ποσοστό αυτό να φτάνει και το 40% του πληθυσμού μέσα στην περίοδο της κρίσης. Μέσω προγραμμάτων λοιπόν και χρηματοδοτήσεων από την Ευρώπη επιχειρείται ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών πολιτών όμως με χαμηλά εισοδήματα. Κάτι ανάλογο έγινε σε εργατική πολυκατοικία στο Περιστέρι. Μετά τις παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, τα διαμερίσματα παρέχουν πλέον στους ενίκους θερμική άνεση, χωρίς σχεδόν κανένα ενεργειακό κόστος για τους ίδιους. Κλασικές εργατικές πολυκατοικίες στο Περιστέρι. Κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 70 χωρίς εσωτερική και εξωτερική μόνωση. Επί της ουσίας τα διαμερίσματα, εφόσον δεν λειτουργήσει η ψύξη και η θέρμανση, είναι έρμεα της ζέστης και του κρύου. Η ενεργειακή αναβάθμιση μιας από αυτές υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το έργο μάλιστα ολοκληρώθηκε με χαμηλό κόστος, αφού δεν υπερεύει τα 100 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Η ευρωπαϊκή κοινότητα μέσα χρηματοδότησε το πρόγραμμα αυτό, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν η ενεργειακή θωράκιση ενός κτηρίου με τεχνολογίες ελληνικές και οι οποίες πρακτικά μας επέτρεψαν να μειώσουμε ουσιαστικά την ενεργειακή κατανάλωση κατά περίπου 80%, αλλά από την άλλη πλευρά να αυξήσουμε δραματικά τα επίπεδα θερμικής άνεσης, δηλαδή το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι το χειμώνα και το καλοκαίρι μέσα σε αυτά τα κτίρια. Πριν την ενεργειακή αναβάθμιση, το χειμώνα σε πολλά από τα διαμερίσματα η θερμοκρασία έπεφτε στους 11 βαθμούς, ενώ το καλοκαίρι σκαρφάλωνε πάνω από τους 30. Όμως εξαιτίας της κρίσης και των χαμηλών εισοδημάτων, οι ένικοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Τώρα όμως η βελτίωση είναι αισθητή. Με τις σημερινές συνθήκες και χωρίς την λειτουργία οποιασδήποτε θέρμανσης, η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Έχουμε μεγάλη διαφορά. Θέρμανση δεν είχαμε για 4 χρόνια. Ανάβαμε οτιδήποτε άλλο το οποίο είχε μεγάλο κόστος στη ΔΕΗ. Με τη μόνωση που κάνανε και όλες τις παρεμβάσεις, η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη από την είσοδο της πολυκατοικίας που μπαίνεις. Η κατάσταση ήταν δύσκολη γιατί έχουμε αρκετούς συνταξιούχους εδώ πέρα, οι οποίοι το εισόδημα είναι πολύ μικρό. Έχουμε δει σημαντικές διαφορές ως προς τη θερμότητα στο σπίτι, λιγότερη υγρασία. Μόνωση εσωτερικά και εξωτερικά, κουφώματα, λαμπτήρες LED, τοποθέτηση ψυχρών υλικών στην ταράτσα είναι μερικές από τις παρεμβάσεις. Ενώ σε έναν από τους εξωτερικούς τοίχους της πολυκατοικίας έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά τα οποία καλύπτουν τα έξοδα του κοινόχρηστου ρεύματος. Και σε κάθε σπίτι υπάρχουν αισθητήρες που μετρούν εκτός της θερμότητας και της υγρασίας ακόμη και τους εσωτερικούς ρήπους. Λόγω της παλαιότητας του κτηρίου υπήρχαν πάρα πολλές απώλειες στο παρελθόν. Πριν την ενεργειακή αναβάθμιση προηγήθηκαν μετρήσεις, οι οποίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν για τουλάχιστον ένα χρόνο για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Πραγματικά αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι λόγω της παλιάς κατασκευής του κτηρίου υπήρχαν πάρα πολλές απώλειες. Το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάνανε στο εσωτερικό του σπιτιού και σε 30 βαθμούς. Οι θερμοκρασίες έχουν σταθεροποιηθεί, δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Οι αρχικοί στόχοι ήταν δύο. Αφενός ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 80%, αφετέρου μείωση των συγκεντρώσεων διοξιδίου που παράγει το κτίριο πάλι κατά 80%. Φαίνεται τουλάχιστον προς την πλευρά της ενεργειακής κατανάλωσης αυτό να έχει επιτευχθεί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι τεχνολογίες πλέον εξοικονόμησης ενέργειας έχουν οριμάσει, έχουν γίνει φτηνές και αυτό ήθελε να αποδείξει και το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μάλλον το συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρώπη, υλοποιήθηκε από Έλληνες επιστήμονες και με ελληνικά υλικά, ότι με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις μπορείς να πετύχεις μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και κυρίως να επιλύσεις και ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που είναι η ενεργειακή φτώχεια. Τώρα, όσο και αν προσπαθεί ο άνθρωπος να ελέγξει τη φύση, το κλίμα είναι εντελώς ανεξέλεγκτο και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων. Στην Καλιφόρνια, τα τελευταία 6 χρόνια πίνουν κυριολεκτικά νερό με το δελτίο λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που εξάντλησε όλα τα αποθέματα νερού. Φέτος το χειμώνα, μετά από πάρα πολύ καιρό, τα βουνά είδαν και πάλι χιόνι. Γεγονός που αναπτερώνει το ηθικό τους ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι λιγότερο δύσκολο από τα προηγούμενα.
Μετά από 6 χρόνια επίμονης ξηρασίας, ένα καλό χιόνι. Η Σιέρα Νεβάδα στην Καλιφόρνια άσπρισε, αναπτερώνοντας τις ελπίδες ότι το φετινό καλοκαίρι θα εξασφαλίσει κάπως περισσότερο νερό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πως τα δάση θα κινδυνεύσουν λιγότερο από πυρκαγιές. Όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα του χιονιού φέτος ήταν καλή. Είμαστε καλύτερα από πριν, μπορούμε να πούμε. Όμως θα δούμε πώς θα πάει και του χρόνου. Οι Καλιφορνέζοι εδώ και καιρό χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό με το δελτίο, αφού η κυβέρνηση επέβαλε μείωση της κατανάλωσης κατά 20%. Για να μπορέσουν να πιάσουν το στόχο, πολλοί ήταν αυτοί που άφησαν κήπους και γρασίδια απότιστα και χρησιμοποιούσαν λιγότερο νερό ακόμη και για τον καθαρισμό της τουαλέτας. Υπ' αυτές τις συνθήκες, το λίγο νερό που έπεσε έδωσε ελπίδες. Πιστεύω ότι το λίγο αυτό νερό που έπεσε αποδεικνύει σε πόσο τραγική κατάσταση ήμασταν πριν. Πάντως, η ποσότητα του χιονιού και του νερού που έπεσε φέτος στη Βόρεια Καλιφόρνια κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τη στάθμη στους ταμιευτήρες του νερού αρκετά πάνω από το μέσο όρο. Αντίθετα, στη Νότια Καλιφόρνια η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ελάχιστη βροχή έπεσε, με αποτέλεσμα η στάθμη στους ταμιευτήρες να υποχωρεί και να κινδυνεύει σημαντικά και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Το κλίμα αργά αλλά σταθερά αλλάζει και μπορούμε πλέον να πούμε ότι κυριολεκτικά είναι ένα τέλος εποχής και για την Αρκτική. Η περιοχή του πλανήτη που θεωρούταν απάτητη γίνεται πλέον προορισμός κρουαζιέρας. Μέσα βέβαια σε μια θύελλα αντιδράσεων για φόβους ακόμη και για ένα νέο Τιτανικό εξαιτίας των πολύ δύσκολων συνθήκων που επικρατούν εκεί. Με το λιώσιμο των πάγων και το άνοιγμα του βορειοδυτικού περάσματος, ένα από τα πολυτελέστερα κρουαζιερόπλια του κόσμου αποφάσισε να δημιουργήσει νέο προορισμό για λίγους και πλούσιους. Ένας νέος Τιτανικός. Κάπως έτσι χαρακτηρίζουν την απόφαση να δρομολογηθούν τουριστικές κρουαζιέρες από το βόρειο πέρασμα που άνοιξε μετά το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική. Η πρώτη κρουαζιέρα θα γίνει τον Αύγουστο στα παγωμένα και αχαρτογράφητα νερά της Αρκτικής, όπου θα πλέει το πολυτελές κρουαζιερόπλιο Crystal Serenity με 1.700 επιβάτες, με αφετηρία την Αλάσκα και μέσω του Βερίγκιου Πορθμού θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη. Το ταξίδι περιλαμβάνει περιήγηση ανάμεσα στα παγόβουνα και στάσεις σε μικρές κοινότητες ηθαγενών της Αλάσκας. Από όταν οι πάγοι άρχισαν να λιώνουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η θαλάσσια αυτή περιοχή απέκτησε μεγάλη ναυτική κίνηση. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η Αρκτική θα απολέσει τελείως τους πάγους μέχρι το 2040. Τώρα ο κίνδυνος περιβαλλοντικών ατυχημάτων, κυρίως πετρελαϊκών διαρροών, έχει αυξηθεί. Ωστόσο, οι φόβοι σχετίζονται και με το ενδεχόμενο ναυτικού ατυχήματος σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή. Οι κοντινές κοινότητες δεν διαθέτουν την υποδομή και την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Μόλις 17 πλοία μέχρι σήμερα έχουν διασχίσει το βόρειο πέρασμα. Κανένα όμως δεν είναι του μεγέθους του Crystal Serenity με τα 14 καταστρώματα. Η πρώτη δοκιμαστική πλεύση έχει προγραμματιστεί για τις 13 Απριλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη άσκηση με τη συμμετοχή του Καναδικού και του Αμερικανικού λιμενικού. Στόχος είναι η ετοιμότητα διάσωσης πάνω από 1.000 ανθρώπων σε περίπτωση βύθισης ή ναυτικού ατυχήματος. Ενώ όταν ξεκινήσουν τα τακτικά του δρομολόγια, θα προπορεύεται πάγο θραυστικό του κρουαζιερόπλοιου και θα υπάρχουν 2 ελικόπτερα σε περίπτωση ανάγκης. Η επικοινωνία στην περιοχή είναι και τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούν. Ο κίνδυνος ωστόσο παραμένει μεγάλος, καθώς το πλοίο θα μεταφέρει πάνω από 1.500 επιβάτες. Στο παρελθόν, ένα καράβι χτύπησε πάνω σε παγόβουνο με 300 επιβάτες και η επιχείρηση διάσωση ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη. Γι' αυτό λοιπόν τώρα όλοι φοβούνται ένα νέο Τιτανικό. Η εταιρεία πάντως ισχυρίζεται ότι η κρουαζιέρα έχει προπολυθεί και το εισιτήριο ξεκινά από 22.000 δολάρια, ενώ φτάνει μέχρι 120.000 δολάρια για τις σουίτες πολυτελείας. Το σχόλιο που θα έκανα εγώ σε αυτό είναι ότι δεν είναι τα πάντα για πούλημα και κυρίως δεν είναι η Αρκτική για κρουαζιέρες. Τώρα, οι Γερμανοί πετούν κάθε χρόνο στα σκουπίδια δεκάδες τόνους απόλυτα κατάλληλων για βρώση τροφίμων. Το Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, έχοντας διαπιστώσει ότι η ημερομηνία λήξης της συσκευασίας των τροφίμων είναι παραπλανητική. Γιατί τα τρόφιμα για κάποιο διάστημα παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση. Έτσι, χρηματοδότησε έρευνα προκειμένου να τοποθετηθούν ακόμη και ηλεκτρονικά τσιπάκια πάνω στα τρόφιμα που θα ενημερώνουν απευθείας τον καταναλωτή εάν παραμένουν φρέσκα. Τόνοι κατάλληλων τροφίμων καταλήγουν στις χωματερές της Γερμανίας κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι κάθε Γερμανός πετάει 82 κιλά τροφής με αξία πάνω από 235 ευρώ. Κυρίως φρούτα και λαχανικά, αλλά και ζυμαρικά και ψωμί. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει βάλει στόχο να μειώσει κατά 50% αυτή τη σπατάλη, αφού τα τρόφιμα έχει αποδειχτεί πως είναι απολύτως κατάλληλα και μετά την ημερομηνία λήξης και μπορούν να καταναλωθούν. Επί της ουσίας, το Υπουργείο θεωρεί πως η ημερομηνία λήξης που μπαίνει είναι παραπλανητική, στέλνοντας τα τρόφιμα στον σκουπιδοτενεκέ πριν αυτά αλλοιωθούν.
Η ένδειξη «καλύτερο πριν» που υπάρχει πάνω στις συσκευασίες των τροφίμων δεν αναφέρεται στην ημερομηνία αλλίωσης του τροφίμου, απλώς υποδεικνύει πως μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία το τρόφιμο διατηρεί στο 100% το άρωμα, το χρώμα, τις θρεπτικές ουσίες και την αρχική του γεύση. Γι' αυτό το Γερμανικό Υπουργείο προτίθεται να προσθέσει δεύτερη ημερομηνία που θα υποδεικνύει την πραγματική λήξη του τροφίμου, ενώ επίσης προτείνει να βελτιωθούν και οι συνθήκες συντήρησης έτσι ώστε να κρατούν περισσότερο. Εκτός αυτών, το Γερμανικό Υπουργείο Τροφίμων σκέφτεται να επιστρατεύσει και την τεχνολογία, κάνοντας υποχρεωτική την τοποθέτηση ηλεκτρονικού τσιπ πάνω σε ευπαθή τρόφιμα, όπως το γιαούρτι. Το τσιπάκι θα ελέγχει όλες τις παραμέτρους του τροφίμου, χρώμα, οσμή και υφή, εντός της συσκευασίας και θα ενημερώνει τον καταναλωτή για την πραγματική κατάσταση μέσω μιας χρωματικής κλίμακας που θα εμφανίζεται στο εξωτερικό και θα παίζει από το πράσινο μέχρι το κόκκινο, οπότε και θα γίνεται απαγορευτική η κατανάλωσή του. Για τη δυνατότητα εφαρμογής του ηλεκτρονικού τσιπ, μάλιστα, επένδυσε 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί σχετική επιστημονική έρευνα. Την ιδέα αυτή δεν μπορεί να επιβάλλει μονομερώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά θα την υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ελπίδα ότι θα εγκριθεί και το τσιπάκι θα καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόβλημα με τη σπατάλη των τροφίμων δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και βαθιά κοινωνικό, δεδομένου ότι κάποιοι πετούν κατάλληλα τρόφιμα, ενώ υπάρχει κόσμος που πραγματικά δεν έχει να φάει. Είναι όμως και περιβαλλοντικό, γιατί για την παραγωγή των τροφίμων αυτών υπάρχει τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού και στη συνέχεια πετάμε τα ίδια τα τρόφιμα στα σκουπίδια, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, πολλαπλασιάζοντας δηλαδή το πρόβλημα. Θα μείνουμε όμως στην γεωργία και στην κτηνοτροφία, γιατί η ρομποτική φαίνεται ότι γίνεται αρρωγός της κτηνοτροφίας πλέον. Στην Αυστραλία, το πρώτο ρομπότ που αρμέγει είναι γεγονός. Είναι ο Μάρκους Κρόουτεν και είναι ο ιδιοκτήτης της πρώτης φάρμας στην Αυστραλία που χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένο σύστημα άρμεξης. Στόχος του είναι να επιμορφώσει τον κόσμο για τα πιθανά ωφέλη της χρήσης ρομπότ στο άρμεγμα και τη φροντίδα των ζώων. Ο Κρόουτεν έστησε αυτή τη ρομποτική γαλακτοπαραγωγική φάρμα πριν 4 χρόνια και ομολογεί ότι στην αρχή αντιμετώπισε δυσκολίες. Νομίζω ήμουν ένας από τους ελάχιστους κτηνοτρόφους που τοποθέτησε στη μονάδα του αυτό το σύστημα. Οπότε τότε δεν υπήρχαν και πολλές σχετικές πληροφορίες. Αυτά τα αυτοματοποιημένα ρομπότ έρχονται να δώσουν λύσεις στα εμπόδια που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. Όμως η απουσία επαρκούς έρευνας και πληροφόρησης καθυστερεί την εξοικείωση με τα νέα μέσα και ενδεχομένως αποθαρρύνει όσους σκέφτονται να τα εφαρμόσουν. Για τον λόγο αυτό, ο Μάρκους ανοίγει τις πόρτες της φάρμας του και παρέχει πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη κτηνοτροφική πρακτική. Ο κόσμος προβληματίζεται κατά πόσο αυτή η διαδικασία είναι επικερδής και πόσο εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί. Σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε μια φάρμα ως βάση που θα επισκέπτονται οι αγρότες κάποιες φορές και θα βλέπουν τη διαδικασία από κοντά. Ερευνητές θα παρακολουθούν την παραγωγικότητα και την κερδοφορία του αγροκτήματος και τα δεδομένα θα δίνονται στους αγρότες. Ο Μάρκους κατάφερε να μεγαλώσει την επιχείρησή του με πολύ λίγο επιπλέον δυναμικό και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θα βλέπουμε στο μέλλον τη χρήση ρομπότ άρμεξης. Όμως πληρώνει τη διαφορά στο κόστος ενέργειας, το κόστος αέρα και στο κόστος κατανάλωσης για τα ρομπότ που αρμέγουν τις αγελάδες. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα είναι ενισχύ για τα επόμενα 2 χρόνια. Φεύγουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας όταν επιστρέψουμε σκυλιά και στην υπηρεσία ανθρώπων με άνοια. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Είναι γνωστό ότι τα λαμπραντόρ είναι από τις πιο έξυπνες ράτσες σκύλων. Τα έχουμε δει ως οδηγούς τυφλών, ως βοηθούς των αστυνομικών. Τώρα όμως, με λίγη εκπαίδευση, καταφέρουν να βοηθούν ακόμη και άτομα με άνοια και με αυτόν τον τρόπο να ξεκουράζουν τους φροντιστές τους. Ο Ρόλφ πάσχει από άνοια και η γυναίκα του έχει την πλήρη επιμέλεια. Χρειάζεται όμως βοήθεια και δεν υπάρχει καλύτερη από τον Τζίγιου, που είναι σαν τρίτο βοηθητικό χέρι για τη Βίρνα.
Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και το αποδεικνύει με κάθε τρόπο. Όπως αυτός ο σκύλος στην Αυστραλία, που έχει εκπαιδευτεί για να δίνει βοήθεια σε ανθρώπους με άνοια. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα εκπαιδεύει σκύλους για να βοηθούν τα άτομα με άνοια, αλλά και τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα αυτό έχει εφαρμοστεί για 4 μήνες και φαίνεται πως εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του είδους του στον κόσμο. Ο Τζίγιου είναι ένα λαμπραντόρ και αποτελεί σταθερό σύντροφο για τον Ρόλφ και τη Βίρνα Μπέιλχαρτς. Η χαρά που έχει αυτό το φιλικό, αξιολάτρευτο άτομο μαζί μας σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Τα σπουδαία σκυλίσια βήματα του Τζίγιου ακολουθούν και άλλα σκυλιά που έχουν εκπαιδευτεί από το Assistant Dogs Australia ως μέρος του προγράμματος Dogs for Dementia. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, 10 σκυλιά εκπαιδεύονται ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους με άνοια και να μεταφερθούν σε σπίτια σε όλη την Αυστραλία. Dogs can be taught to grab a bottle. Τα σκυλιά μπορούν να διδαχτούν πώς θα αρπάξουν ένα μπουκάλι μετά από κάποια προειδοποίηση που θα θυμίσει στον ασθενή ότι πρέπει να πιει κάποιο φάρμακο. Αυτές είναι κάποιες μικρές υπενθυμίσεις που μπορούν να δοθούν από τα σκυλιά. Η πραγματική επανάσταση είναι ότι τα σκυλιά παρέχουν συντροφικότητα και βέβαια προσφέρουν και πολλά άλλα ωφέλη. Για παράδειγμα, πέρυσι ο γιατρός της Βίρνα της είπε ότι πρέπει να περπατάει περισσότερο. Χάρη στο Τζίγιου, το αξιολάτρευτο αυτό λαμπραντόρ δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα, αφού η ιδιοκτήτριά του περπατάει μαζί του συνέχεια. Τα λαμπραντόρ μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Και τώρα για το τέλος, λίγα λόγια, πολλή μουσική και πάρα πολλές εικόνες. Ωραία πρόοπτα του επαγγέλματος. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα, γύρω στις 10 το βράδυ και φυσικά το επόμενο Σάββατο στις 11.30 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.